Καλησπέρα σας. Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου 2024, μαζί με τον καλό μου φίλο Κωνσταντίνο Αντωνάκη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σημερινό θέμα, Χασάν Ναστράλα, ολιστικό Ισλάμ. Ναι. Είμαστε στον απόϊχο της πριν μερικές ώρες, στην ουσία είναι 48 ώρες περίπου. Εκτελέσεως του Χασάν Αστράλα και άλλων ηγετών της τρομοκρατικής οργανώσεως Χεζμπάλα στο Λίβανο από διατριτική βόμβα της Ισραηλινής αεροπορίας. Αυτό έχει ως γεγονός περιγραφεί, αναλυθεί, έχουν ελεγχθεί και θα ελεγχθούν πράγματα τα οποία πραγματικά είναι άκρως ενδιαφέροντα και αξιόλογα. Εμείς η δικιά μας συνεισφορά είναι στο να εισάγουμε στην προβληματική στη σκέψη τη φύση αυτού του πολιτικού, μαχητικού Ισλάμ, όχι του Ισλάμ, αυτού του Ισλάμ, το οποίο διαμορφώνεται ως πλέον ένα από τα αντίπαλα στρατόπεδα προς τον δυτικό κόσμο και βέβαια που κατεξοχήν έρχεται αντίθετο, σε αντιπαλότητα με το κράτος του Ισραήλ, το οποίο η Δύση θεωρεί ότι είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του πολιτισμένου κόσμου, κάτι που και εγώ το αναδέχομαι και εγώ το πιστεύω, ότι το κράτος του Ισραήλ είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του πολιτισμένου κόσμου. Τώρα, η δική μας συνεισφορά θα είναι να δούμε τι είναι αυτό το Ισλάμ. Η κρατούσα θεώρηση και ανάλυση μας μιλάει για διάφορες φατρίες μέσα στο Ισλάμ, κυριότερη διαίρεση είναι ανάμεσα στους Σουνίτες και στους Σιίτες. Στους Σουνίτες οι οποίοι δέχονται ως πηγή το Κοράνιο, το Ιερό Κοράνιο και τη Σούνα, τις διδαχές του προφήτη, και οι Σιίτες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους Σουνίτες πάρα πολύ, κατά τρόπο που να μιλάει κανείς για αντιπαλότητα και έχθρα μεταξύ των δύο αυτών τάσεων. Οι Σιίτες οι οποίοι αναπαριστούν στην εορτή Σούρα και βασίζουν την σκέψη τους πέρα από το Κοράνιο και πέρα από το Ιερό Κοράνιο και στην θυσία του Χουσέιν και του Αλή τον 7ο αιώνα, που προέκυψε από την διαμάχη ανάμεσα στους πιστούς και στις διάφορες ηγετικές προσωπικότητες για τη διαδοχή στην κεφαλή της Ούμα, δηλαδή της κοινότητας των πιστών, και εκεί ο Χουσέιν και ο Αλή γνώρισαν τον θάνατο, κάτι που γεννάει ένα Ισλάμ, είναι μειοψηφικό, είναι το 10% περίπου του όλου Ισλάμ, το οποίο μάλιστα πιστεύει και σε Αγίους, δηλαδή κάπου αγιοποιεί τους διάφορους μάρτυρες για την πίστη, όπως είναι ο Αλή, ο οποίος στην Καρμπάλα, που είναι μια κατεξοχήν σιτική πόλη στο Ιράκ και πάνε εκεί πολλοί Ιρανοί. Ο σιτισμός είναι ιδιαίτερα μαχητικός σε θέματα πίστεως. Εδώ είναι η Καρμπάλα, εδώ Ιράκ με Ιράν, Ιράκ με Ιράν, και πάνε πολλοί πιστοί από το Ιράν στο Ιράκ. Λοιπόν, η Καρμπάλα μάλιστα έχει ένα πηγάδι και λένε εκεί οι Σιίτες ότι από εκεί θα βγει ο τελευταίος ημάμης, ο ημάμ Μάχδη, ο οποίος μαζί με τον Ιεσούα, τον Ιησού, θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο, και ο Ιεσούα, ο Ιησούς, στη Δαμασκό θα τον κόψει με τη σπάθη κάθετα.
Αυτή είναι η πίστη των ανθρώπων. Λοιπόν, στις αναλύσεις που ακούμε, ακούμε μάλιστα ότι το Ιράν βεβαίως είναι σιητικό και επειδή και η Χεσμπάλα είναι σιητική, γι' αυτό η Χεσμπάλα, όπως και οι Χούθοι στην Ιεμένη, οι οποίοι είναι σιήτες, καθοδηγούνται από το Ιράν. Ναι, αυτό είναι αληθές, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Σήμερα, σε αυτή την φάση που ζούμε, όλο και περισσότερο το Ισλάμ γίνεται ολιστικό. Δηλαδή, η διαίρεση, η οποία διαίρεση στα αραβικά λέγεται φίτνα, φίτνα, είναι ένας βαθύς όρος στη ζωή του Ισλάμ και σημαίνει διαίρεση. Και μάλιστα η φίτνα της Σούμα, η διαίρεση των πιστών, θεωρείται ως φοβερό αμάρτημα. Η φίτνα λοιπόν, ή αν θέλεις ο χαρακτηρισμός ως αποστατών και αιρετικών των Σιητών από τους Σουνίτες, όλα αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια άρχισε μια διεργασία επαναπροσεγγίσεως στην κορυφή. Και θα λέγαμε σήμερα, και αυτό είναι αποδεδειγμένο και της πράγμασης, πως το Ιράν βοηθάει τη σουνιτική Χαμάς, την οργάνωση δηλαδή εκείνη η οποία φέρεται ότι εισέβαλε, και λέω φέρεται διότι αν δεν είχαν βοήθεια από Ιρανούς, πιστεύω και στο πεδίο δεν θα τα κατάφεραν, πάντως από δορυφόρους σίγουρα είχαν βοήθεια. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023 μπήκανε μέσα στο Ισραήλ και κάνανε ανομολόγητα πράγματα, σφαγές σχεδιασμοί on camera, ας πούμε, έτσι, σε απευθείας μετάδοση, δηλαδή δεν διανοείται κανείς τι έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 2023. Και το Ιράν έδωσε πλήρη υποστήριξη και δίνει πλήρη υποστήριξη στην Χαμάς. Επίσης, το σιητικό Ιράν συνεργάζεται με το βαθύτατα σουνιτικό Κατάρ, με το οποίο οι δύο χώρες μοιράζονται και ένα κοινό κοίτασμα. Κατάρ και Ιράν μοιράζονται ένα κοινό κοίτασμα φυσικού αερίου. Έτσι, λοιπόν, το ότι λοιπόν σουνιτικό το Κατάρ, ουαχαμπιστικό μάλιστα, δηλαδή ακραίο Ισλάμ, μοιράζεται αυτό το κοίτασμα με το Ιράν, και ότι το Κατάρ χρηματοδοτεί αδιακρίτως Σουνίτες και Σιίτες στο αποσταθεροποιητικό του έργο κατά του Ισραήλ και κατά των δυτικών χωρών, το ότι μάλιστα δωροδοκεί και δυτικούς πολιτικούς. Θυμόμαστε ότι έχουν ακουστεί πράγματα ακόμα και για την κυρία Καϊλή που ήταν αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής. Δεν θέλω να πω αθώα ή ένοχη, δεν θα το πω εγώ, δεν είμαι εγώ. Αλλά έχουν ακουστεί πράγματα και για την κυρία Μέτσολα, την πρόεδρο της Ευρωβουλής, και για πολιτικό κόσμο και τόσα και τόσα πράγματα, ότι το Κατάρ χρηματοδότησε την εκστρατεία κατά του Καντάφη, πάρα πολλά, το σουνιτικό Κατάρ. Δηλαδή το σουνιτικό Κατάρ στο επιχειρησιακό κομμάτι συναντιέται με τους Σιίτες του Ιράν. Λοιπόν, αυτά τώρα πώς θα τα τεκμηριώσουμε στη βιβλιογραφία. Εν αρχή είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Ένα από τα απονήματα τα οποία για την οικονομία του χρόνου θα επικαλεστούμε τώρα είναι του Σερίφ Αμίρ. Σερίφ Αμίρ, αυτό εδώ. Histoire secrète des frères musulmans. Η κρυφή ιστορία, η μυστική ιστορία των αδελφών μουσουλμάνων. Εδώ μας λέει πράγματα τα οποία τα καθιερωμένα, τα κατεστημένα πονήματα για τους αδελφούς μουσουλμάνους δεν θα τα βρούμε. Είναι επιστημονικό όμως το σύνταγμα, σύγγραμμα. Το σύγγραμμα. Είναι επιστημονικό το σύγγραμμα. Ένα δεύτερο βιβλίο είναι το Εμμανουέλ Ραζαβί, επιστημονικό και αυτό, La face cachée de Mola, η κρυφή πλευρά, το κρυφό πρόσωπο
των μουλάδων, των ιερέων, δηλαδή σιητών. Le livre noir de la République islamique d'Iran. Το μαύρο βιβλίο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Έτσι. Ο συγγραφέας Εμμανουέλ Ραζαβί. Το πρώτο είναι Ελίψες εκδόσεις, το δεύτερο είναι Σερφ. Και μάλιστα αν δούμε εδώ, βλέπουμε ότι έχει το κεφάλι ενός μουλά και εδώ σύριγγες. Είναι δηλαδή και διακινητές ναρκωτικών το σύστημα του Ιράν. Μα η πολιτική με τα ναρκωτικά... Λοιπόν, γενικώς η πολιτική. Ας έρθουμε λοιπόν και ας πιάσουμε την άκρη του κουβαριού σε αυτό που είπαμε ολιστικό Ισλάμ, διότι ο Χασάν Αστράλα ήταν ο από βορρά, ας τον πούμε έτσι, κίνδυνος από το Λίβανο, κίνδυνος για το κράτος του Ισραήλ. Από το νότο ήταν η Χαμάς, η οποία εισέβαλε. Με βοήθεια πιστεύω και φυσική παρουσία, εγώ πιστεύω, τουλάχιστον και Ιρανών. Τουλάχιστον και Ιρανών και δεν νομίζω μόνο Ιρανών, αλλά βεβαίως και βοήθεια από τους δορυφόρους, οι οποίοι έδειχναν που ήταν τα αδύναμα σημεία της άμυνας του κράτους του Ισραήλ. Κάθε άμυνα έχει σίγουρα ένα-δύο αδύναμα σημεία. Μα και οι τρομοκράτες έχουν και θα πούμε. Εδώ λοιπόν ο Χασάν Αστράλα, αν και σιήτης, επικοινωνεί με την Χαμάς τη Σουνιτική, δηλαδή τον απονότο κίνδυνο του κράτους του Ισραήλ, και συνεργάζεται και με Σουνίτες, σιήτης αυτός. Ο Χασάν Αστράλα φόραγε μαύρο τουρμπάνι. Γιατί φόραγε μαύρο τουρμπάνι? Διότι ήταν Σαϊέντ. Τι είναι ο Σαϊέντ? Ο Σαϊέντ είναι ο εκ του προφήτη καταγόμενος κατευθείαν. Δηλαδή απόγονος, βιολογικός απόγονος του προφήτη Μοχάμετ. Ανήκει στην ίδια φυλή με τον προφήτη και έχει συγγένεια με τον προφήτη Μοχάμετ. Γι' αυτό φόραγε και μαύρο τουρμπάνι. Το τουρμπάνι αυτό ήταν ναι, μαύρο. Έτσι δεν το βλέπουμε κιόλας. Okay. Λοιπόν, για να είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί, διότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, θα υποστηρίξουμε τη θέση μας περί ολιστικού Ισλάμ, δηλαδή περί μιας διαμορφώσεως Ισλάμ, τώρα, αλλά όχι μόνο τώρα, εδώ και πολλές δεκαετίες, μα πάρα πολλές δεκαετίες, που ξεπερνάει τη φίτνα, ξεπερνάει τη διαίρεση ανάμεσα σε σουνιτισμό και σιιτισμό και τώρα πια μετά από την ορίμανση του πράγματος και την όξυνση των αδιεξόδων και των προβλημάτων και τον σχηματισμό του μαχητικού Ισλαμισμού και της τρομοκρατίας του Ισλάμ στη μετα-Αλκάιντα εποχή, βλέπουμε πλήρη ένωση σουνιτών και σιιτών, όχι σε ζητήματα πίστεως τα οποία τα βάζουν κάτω, δεν τα θίγουν, αλλά σε ζητήματα αλληλεγγύης για το πεδίο και στο πεδίο και αλληλοβοήθειας. Στρατηγικά πολιτικά. Στρατηγικά πολιτικά, αλλά χωρίς να ξεχνάνε και το Ισλάμ. Το ονοματίζουν το Ισλάμ, αλλά δεν μπαίνουν σε δογματικά ζητήματα. Αλλά το ονοματίζουν. Λοιπόν, η καταγωγή και η ρίζα αυτών των συγχρόνων ολιστικών μουσουλμάνων, όπως τους εκφράζει η Χαμάς και όπως τους εκφράζει η Χεζμπάλα στο Λίβανο με τον Χασάν Αστράλα και τώρα τους άλλους, έρχεται από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Και επιταχύνουμε το αφήγημα και την ανάλυσή μας. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα ήθελα να πω, αλλά θα μακάρι να τα πούμε κάποτε άλλοτε, διότι μπαίνουν και ζητήματα και άλλων βιβλιογραφικών πηγών. Είναι ότι για το σχηματισμό της μουσουλμανικής αδελφότητος το 1928 στην Αίγυπτο. Καταρχήν, η Αίγυπτος γίνεται ανεξάρτητο κράτος
όσο ανεξάρτητη είναι και η Ελλάδα, ανεξάρτητο κράτος τέλος πάντων, το 1922. Οκ. Okay. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι στο κανάλι του Σουέζ αναπτύσσεται ένα κίνημα συντεχνιακό εργατών. Αυτό το κίνημα που έχει και σαφώς έχει ταξικά εργατικά αιτήματα. Ταξικά εργατικά αιτήματα. Αυτό το κίνημα στην αρχή έχει έξι ανθρώπους με επικεφαλής τον Αλ Μπανά. Ο Αλ Μπανά έχει φοβερή θεωρητική συγκρότηση, ξέρει άριστα τον μαρξισμό-λενινισμό και έχει σπουδάσει στο ονομαστό Ισλαμικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου Αλ Αζάρ, εκεί που ο πρόεδρος κύριος Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα είχε πει τον Ιούλιο του 2009 ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Κάιρο είναι αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσουλμανικά κράτη του κόσμου. Ήταν η δήλωση του πρόεδρου κυρίου Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα. Πρωτήτερα, τον Απρίλιο, είχε μιλήσει στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και είχε συγχαρεί τους Τούρκους διότι αποκρούσανε τον εισβολέα που ήρθε στα χώματα τους, στα εδάφη τους, για να ανασυστήσει την αυτοκρατορία του. Δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συγχαρεί τους Τούρκους που μας φάξανε και εξεριζώσαν τον Ελληνισμό. Okay. Ο Αλ Μπανά λοιπόν, ο Αλ Μπανά, μαρξιστής λενινιστής στη συγκρότηση και φανατικός μουσουλμάνος, παίρνει ιδρύει με αυτούς τους έξι ανθρώπους αυτή τη συντροφία της τεχνιακή και όπως είναι φυσιολογικό με τα ταξικά αιτήματα των εργατών μαζεύει έναν αριθμό 40.000 και από εκεί και πέρα αρχίζει ένα έργο κοινωνικό, βεβαίως χρηματοδοτείται από την Ισλαμόφρονα ηθήνουσα τάξη της Αιγύπτου, να μην το ξεχνάμε αυτό, και κάνει σχολεία, κάνει νοσοκομεία, κάνει φιλανθρωπίες, χορηγεί φάρμακα. Είναι αυτό το οποίο έκανε πριν να αναλάβει την εξουσία και μετά και μέχρι τώρα το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ομόφρονος προς τον Αλ Μπανά, αδελφού μουσουλμάνου, προέδρου κυρίου Ρετσέπ Ταϊπ Ερντοάν, αρχηγού του τουρκικού κράτους. Το ίδιο. Ο Αλ Μπανά, τρέχω την ανάλυση, είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορούμε να πρέπει να πούμε, αλλά ναι. Για την οικονομία του χρόνου. Ο Αλ Μπανά λοιπόν έχει μια ισχυρή οργάνωση, τέτοια που φτάνει το 1948, ενώ είναι βασιλέας τότε, είναι το καθεστώς της Αιγύπτου είναι μαλακία. Μαλακία σημαίνει βασιλεία στα αραβικά και μέλεκ ο βασιλεύς. Φτάνει να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό του μέλεκ, του βασιλέως, ένα άτομο μέσα από την οργάνωση του Αλ Μπανά, τους Ινχουάν, τους αδελφούς μουσουλμάνους, Ινχουάν. Ο Αλ Μπανά το καταδικάζει αυτό, πλην όμως, το 1949, ένα χρόνο αργότερα, κάποιο χέρι τον πυροβολεί τον Αλ Μπανά και τον σκοτώνει και λέγεται ότι ήταν από την κυβέρνηση του Μέλεκ, του βασιλέως, για να εκδικηθεί τον θάνατο, τη δολοφονία του πρωθυπουργού από αδελφό μουσουλμάνο. Αφού λοιπόν εκδημεί, πεθαίνει, δολοφονείται ο Αλ Μπανά, αναλαμβάνει ο Κατμπ, ο οποίος και αυτός έχει πολύ σοβαρή θεωρητική συγκρότηση. Αυτός τώρα ο Κατμπ, με την φοβερή συγκρότησή του, έρχεται σε συνεννόηση με τους Σιίτες, με την άλλη μεριά.
Στην άλλη μεριά, ο πιο ονομαστός είναι ο θεωρητικός σιίτης Σαβαφή, Ιρανός. Τότε, αυτά τα χρόνια, είναι χρόνια τα οποία είναι στο Ιράν ο Σάχ, ο Σάχης. Okay. Ναι. Ο Κάτπ λοιπόν έρχεται σε συνάντηση με τον Σαφάμπι. Και βρισκόμαστε λίγα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς, πολύ σημαντική παρατήρηση. Και με τη Σοβιετική Ένωση απέναντι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, ο Σαφάμπι συμφωνεί σε συνάντηση με τον Κάτπ το 1953 στην Ιερουσαλήμ. Έχει ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ εντωμεταξύ. Ναι. Τώρα όμως τι γίνεται. Ο Σαβαφή το 1946 ήδη το 1946 έχει ιδρύσει την δική του οργάνωση. Σιητική με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, με σχέδιο δηλαδή αναλήψεως της εξουσίας, ο Σαβαφή. Πηγή, μια από τις πηγές, αλλά τολμάει ο άνθρωπος να τα λέει, είναι ο Μανουέλ Ραζαβή, ειδικός για τη Μέση Ανατολή και άνθρωπος που κάνει ρεπορτάζ με διάφορα, με μεγάλο συγγραφικό έργο. Λοιπόν, έχει κάνει αυτό το επιστημονικό πόνημα. Το 1946 λοιπόν κάνει τη δικιά του ειδική οργάνωση πολιτικο-κοινωνικού χαρακτήρα. Συναντιέται το 1953 με τους Σουνίτες. Ναι. Σιήτησον στην Ιερουσαλήμ και συμφωνούν σε συνεργασία. Αυτή η συνεργασία καταλήγει το 1954 να πάρει όλα τα ντοκουμέντα, τα γραπτά του Αλμπανά και του Κτμπ, και να τα κάνει το δικό του θα λέγαμε ιδεολογικό στήριγμα για να ιδρύσει την οργάνωση Φενταγίν Αλ Μουσλιμανία. Είναι οι Φενταγίν, οι μαχητές Μουσλίμ. Καθαρά σιητική, αλλά όλο το πολιτικό υπόβαθρο, ναι, είναι μαρξιστικό, λενινιστικό, κορανικό, πέρα από τις οποιασδήποτε διαφορές Σουνιτών, Σιητών. Γιατί έχει, για να το καταλάβουμε, γιατί έχει στην αρχή του τον Αλμπάνα, ναι, που είπαμε το 22 ξεκινά και έχοντας μια μαρξιστική, λενινιστική παιδεία φοβερή, έρχεται και παντρεύει ουσιαστικά το Ισλάμ με τον μαρξισμό-λενινισμό. Ακριβώς. Κάτι που συνεχίζει και ο Κόντουπ. Ναι. Πού τα μεταβιβάζουν αυτά, διότι είπαμε ο Αλμπανά δολοφονείται, ο Κόντμπ, ο Σαβαφή το 1955 στις 18 Ιανουαρίου τον κρεμάει ο Σάχης. Ναι. Έχει ιδρύσει το 54 την οργάνωση και το 55 απαγχωνίζεται. Okay. Ένα. Ο Κόντμπα το 1966 γνωρίζει και αυτός τον απαγχωνισμό, τον θάνατο. Και τι υπάρχει. Υπάρχουν ηγέτες και υπάρχει και το θεωρητικό υπόβαθρο. Και ποια είναι η οργανωτική μορφή των ελίτ των αδελφών μουσουλμάνων. Πού συνεδριάζουν και πού συνεδριάζουν. Τότε και τώρα.
σε στοές. Είναι μεγάλη τεκτονική στοά. Και όταν λέμε συνεδριάζουμε, γιατί διότι υπάρχει και φωτογραφικό υλικό εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Και μπορώ να σου φέρω μια πλούσια βιβλιογραφία επιστημονική, όπου υπάρχουν και αντίστοιχες φωτογραφίες. Ρε εσύ Κωνσταντίνε, τώρα έτσι ναι. όπως... Κάνουμε συμβολικό τεκτονισμό. Έτσι ναι. όπως αναλύεις το θέμα, γιατί λες τώρα κακά τα ψέματα, λες φοβερά πράγματα και πράγματα που δεν λέγονται και όλα αυτά. Να υποσχεθούμε να κάνουμε το εξής. Σε ένα από τα επόμενα βίντεο που θα κάνουμε, θα το κάνουμε με PowerPoint. Για να τα βάλουμε, ξέρεις, δομημένα, ώστε να φαίνεται μόνο το PowerPoint σε όλη μας την τέτοια, ναι. Οκ, ναι, εντάξει. Για να φαίνεται... έχουν έρθει τα βιβλία εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και τα βιβλία έχουν έρθει. Ναι. Και θα παραπέμψουμε και στον Ιντί. Ο Ιντί, ένας φοβερός Ισλαμολόγος και Αραβολόγος, ο οποίος μας δίνει άφθονα στοιχεία. Οπότε, Ινσαλά, θα... Έλα, σε διέκοψα τώρα, λοιπόν, πάμε στους... Αυτοί λοιπόν συνεδριάζουν κανονικά, δηλαδή φοράνε περιζώματα, φοράνε γάντια και κάνουνε τον τεκτονισμό των τριών πρώτων βαθμών. Και από εκεί και πέρα πιθανότατα να έχουν και άλλες τεκτονικές συναντήσεις που συμβαίνουν πέρα από τον τρίτο βαθμό και ενδεχομένως οι τέκτονες πηγαίνουν. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι και ο Ναζράλα ήταν τέκτονας και ο Αλμπανά ήταν τέκτονας. Τώρα αν είναι τέκτονας ο Μπίμπι και να ήξερα δεν θα σου το έλεγα. αλλά συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν φταίω εγώ. Δεν θέλω. Η Γουάνη είναι τεκτονική στο άπος και... Λοιπόν, οκ. Okay. Με συγκεκριμένο τυπικό, με τα πάντα τους. Ναι. Λοιπόν, αλλά είδες πόσο αίμα έχει αυτή η ιστορία. Ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη αυτών των πραγμάτων, πριν πιάσουμε το θέμα της, ας πούμε, ιρανικής καταστάσεως, η οποία είναι... υποστηρικτική και στο Χασάν Αστράλα και στο ολιστικό Ισλάμ, είναι ο θάνατος του Νάσερ το 70 και η ανάληψη της προεδρίας από τον τρίτο κατά σειρά αντιπρόεδρο. Όχι τον δεύτερο αντιπρόεδρο, τον τρίτο αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι αδελφός μουσουλμάνος. Είναι ο Μαμάρ Αλ Σαντάτ. Θυμάσαι το Σαντάτ, έχεις ακούσει? Ναι, βέβαια. Γιατί είσαι νέος εσύ. Λοιπόν, ο Σαντάτ το 1977 με πρωτοβουλία και πρόσκληση του Προέδρου της Αμερικής του τότε, του Προέδρου κύριου Τζίμι Κάρτερ, στην θερινή κατοικία του Προέδρου συναντάται με τον Πρωθυπουργό του κράτους του Ισραήλ, τον Μεναχέμ Μπέγκιν. Όταν λέμε Μεναχέμ Μπέγκιν, λέμε έναν σκληρό δεξιό από την τάξη, από τη σειρά που έρχεται και ο Νετανιάου, από το Λικούντ. Του Λικούντ ήταν, δηλαδή κυρίως των Ρωσοεβραίων, Ανατολικοεβραίων, υπερσυντηρητικών. Ο Μεναχέμ Μπέγκιν έχει... Θα έλεγα ότι αυτός ήταν οργανωτής, τον Μάρτιο του 48, αν δεν κάνω λάθος, 47, που ανατινάξανε την διοίκηση την Βρετανική στο ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ. Μπούμ! Αυτό έφερε και μια μεγάλη εσωτερική αντιπαράθεση ανάμεσα στους Εβραίους. Και οι εργατικοί Εβραίοι, οι προοδευτικοί Εβραίοι, πήραν τα όπλα κατά του Μεναχέμ Μπέγκιν και των συντρόφων του και μάλιστα 12 σύντροφοι του Μεναχέμ Μπέγκιν σκοτώθηκαν από τους αριστερούς Εβραίους του Γιτζάκ Ραμπίν. Σου λέει κάτι το όνομα? Μπουμπουμ, που τον σκότωσαν μετά εξαιτίας του ότι ήρθε σε συνεννόηση, αλλά θα μπλέξουμε σε δεδάλους. Όχι, πάμε στο δομημένα στο τέτοιο. Και μάλιστα ήταν και με το Ανταλένα το πλοίο,
το οποίο ενώ αποτελούσε αιρετικό ανάθεμα, τώρα το σεμνύνονται όλοι. Το βήθησαν ήδη οι Ισραηλοί, βήθησαν δικό τους πλοίο, διότι αυτό το πλοίο ήταν με μαχητές δεξιούς, ας πούμε, Εβραίους, Ισραηλινούς πολίτες κτλ. Το Ανταλένα, νομίζω έτσι το λένε. Λοιπόν, ο Σαντάτ που αναλαμβάνει την εξουσία γίνεται ραΐς. Το 1977 συναντιέται με τον Μεναχάμ Μπέγκιν, που είπαμε τι είναι ο Μεναχάμ Μπέγκιν και είπαμε και τι είναι ο Σαντάτ. Αυτό, φτάνουμε στο 1979, που ενώ το 1977 υπογράφονται κάποιες συνθήκες, το 1979 με την Αίγυπτο οριμάζει ο καιρός αυτός και ο Μεναχάμ Μπέγκιν πάει στην πάει πρώτα πάει στο όρος του ναού, όπου είναι και το Άλαξα, το τζαμί, το μοσκέ, το τέμενος. Μαζί με τον Μεναχάμ Μπέγκιν προσεύχεται στο Άλαξα και μετά πάει στην Κνεσέτ, στη Βουλή δηλαδή, και βγάζει λόγο. Ο Ανουάρ Σαντάτ, αδελφός μουσουλμάνος, ο Ανουάρ Σαντάτ. Η συνθήκη λέει ότι το κράτος του Ισραήλ που έχει πάρει το 73 στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το Σινά, το επιστρέφει στην Αίγυπτο και η Αίγυπτος αναγνωρίζει την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ επίσημα και ανταλλάσσουν πρεσβείες και έχουν ειρήνη. Αυτό εξαγριώνει την μεγάλη τεκτονική στοά που λέγεται αδελφοί μουσουλμάνοι και είναι μαρξιστική, λανιστική, κορανική. Εξαγριώνονται και το 1981 γίνεται μια παρέλαση στο Κάιρο, όπου οργανώνεται η εξορόθρευση του ραΐς του Σαντάτ. Τον χτυπάνε το Σαντάτ, κάποιοι διακεκριμένοι στα όπλα αδελφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι επιβαίνουν ενός αυτοκινήτου που υποτίθεται ότι παρελάβει και σταματάει μπροστά στο ραΐς και στους επισήμους για να χαιρετήσει, πετάνε δύο χειρομοβίδες προκειμένου να δημιουργηθεί πανικός και τον πυροβολούν και τον σκοτώνουν. Πριν γίνει αυτό υπάρχει μια φετβά από τον Σέικ Αμπντέλ Χαμίντ Κέσ και τον Σέικ Ομάρ Αμπντέλ Ραχμάν, οι οποίοι λένε κοιτάξτε, κηρύξτε τον πόλεμο στο Σαντάτ και αν σκοτωθείτε θα είσαστε μάρτυρες και θα πάτε στον παράδεισο. Ο Σαντάτ όμως προηγουμένως τι έχει κάνει? Έχει διχάσει βαθύτατα την Αίγυπτο επιτιθέμενος κατά των Κοπτών χριστιανών και εναντίον του ίδιου του Πατριάρχη των Κοπτών, του Σενούντα του Τρίτου. Έχει συλλάβει τους αρχιερείς και πολλούς πιστούς και στελέχη του κράτους που είναι Κόπτες και τους έχει φυλακίσει. Έχει δημιουργήσει δηλαδή ο ίδιος τον πρώτο διχασμό και δεν έχει να πατήσει κάπου, αλλά κάνει μια φυγή προς τα μπρος και στηρίζεται πολύ περισσότερο στο Ισραήλ παρά στους ίδιους τους Αιγυπτίους πολίτες, παρά στους Κόπτες που υποτίθεται οι Κόπτες θα τον στηρίζανε στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους αδελφούς μουσουλμάνους. Όχι, τους λένε εσείς προσπαθείτε να κάνετε δικό σας κράτος, γι' αυτό συλλαμβάνεστε, θέλετε να κάνετε κράτος με πρωτεύουσα την πόλη Ασιούτ. Αλήθεια ή ψέματα, φίλε μου, δεν γνωρίζω αν το θέλανε ή όχι. Αυτό όμως που ξέρω
είναι ότι μετά την εκτέλεση του Σαντάτ αναλαμβάνει την προσπάθεια ο Χόσνι Μουμπάρακ, διότι εισβάλλουν σε κεντρικά σημεία των πόλεων οι αδελφοί μουσουλμάνοι και μάλιστα στο Κάιρο επιχειρούν να πάρουν το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και τους αντιμετωπίσει το 81, έτσι, και τους αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ο πρώτος αντιπρόεδρος που αναλαμβάνει αυτός πλέον Ραΐς, ο Μουμπάρακ. Αλλά για να κοιτάξουμε εδώ ένα παράδοξο. Αυτοί που συλλαμβάνονται οι εκτελεστές, μόνο ένας τελικά εκτελείται. Αυτός που εκτελείται στις 15 Απριλίου του 82 είναι ο Λοχίας Χαλέτ Αλ Ισταμπολί. Δηλαδή ο Χαλέτ από την Κωνσταντινούπολη, Τούρκος. Αιγύπτιος όμως, είδες, η Ούμα δεν ξέρει Αιγύπτιος, Φιλιππινέζος και τελικά. Η Ούμα, η ομάδα των κοινότητων πιστών είναι μία. Βεντάλια. Όλοι οι άλλοι την κοπανάνε και ανάμεσα σε αυτούς που την κοπανάει και είναι και ο Αϊμάν Ζαουάχρι, ο οποίος είναι γιατρός και ο οποίος γίνεται το νούμερο 2 της Αλ-Κάιντα, την οποία την ιδρύει αργότερα ο Ουσάμα Μπιν Λάντεν και ο οποίος την αναλαμβάνει μετά και την τρέχει την Αλ-Κάιντα μέχρι που κάποιο ντρόουν αμερικάνικο τον σκοτώνει. Φέρεται νεκρός ο Ζαουάχρι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι οι Σιίτες, σαν Ασδράλα, Σιίτης, παίρνουν όλο το ιδεολογικό background και όλα τα, όλη την βοήθεια εκείνη από τους αδελφούς μουσουλμάνους, τους οποίους η Σαουδική Αραβία τους έχει διώξει από τη Σαουδική Αραβία, έχουν φύγει από τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, αυτή τώρα, αυτό όλο το ιδεολογικό background με τον αρχίζει και τον μπολιάζει στους μουλάδες του, τους ιερείς του Ιράν, τον μπολιάζει, το δίνει. Ποιος λες, φίλε, και θα σου πω γιατί σου λέω ποιος λες, ο Αλί Σαριατή, ο Αλί Σαριατή αρχίζει και τον μπολιάζει αυτό το υλικό, ο οποίος είναι κολλητός, κολλητάρι με τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Ο οποίος Ζαν Πολ Σάρτρ είναι αυτός που έδωσε την πρώτη προκήρυξη της 17 Νοέμβρη στη Λιμπερασιόν και δεν τον ήλεγξε κανείς. Ποιος την έδωσε, που τη βρήκε, το ένα και το άλλο. Αυτός λοιπόν ο Σάρτ που είχε σχέσεις με τη 17 Νοέμβρη είναι και αυτός ο οποίος έχει σχέσεις με το Σαριατή, είναι κολλητάρια και ο Σαριατή ενισχύει, ενδυναμώνει όλη αυτή την πολιτική αντίληψη των αδελφών μουσουλμάνων Σουνιτών στους Σιίτες ιερείς, οι οποίοι στήριξαν μετά και τη Χεσμπάλα όταν ιδρύθηκε μέχρι και τον Ναστράλα ή και τον επόμενο που θα έρθει και τα λοιπά, θα δούμε πως τα πάντα γεγονότα. Αυτός τώρα, αυτή τώρα η κατάσταση που όπως σου είπαμε το Ζαφαφί μπολιάστηκε η όλη η ιστορία στους μουλάδες. Ο Ζαβαφή καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχει δώσει όλη τη γνώση του Κόντμπ, του Αλμπανά και του Κόντμπ στον νεαρό τότε Ρουχολάχ Χαμεϊνί, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ο Χαμεϊνί παίρνει αυτή τη γνώση, την δίνει και στους άλλους ιερείς και τη δίνει και αυτή την ιδεολογική, ας πούμε, το ιδεολογικό υλικό και στο σημερινό ηγέτη του Ιράν, τον Χαμενέι, ο οποίος είναι αζέρικης καταγωγής και μιλάει και αζέρικα, όπως πολλοί Ιρανοί μιλάνε αζέρικα, τουρκικά. Λοιπόν, αυτό όμως τώρα, το ότι μπαίνει καθοριστικά ο μαρξιστικός λενινιστικός σουνιτισμός στη σκέψη αυτών που πέπρωτε να κάνουν την Ιρανική Επανάσταση είναι καθοριστικό για τη δημιουργία του ολιστικού ακτιβιστικού Ισλάμ. Ισλάμ. Και από την άλλη μεριά
η αστική τάξη του Ιράν, η οποία είναι αλληλέγγυα προς το κράτος του Ισραήλ, είναι Αμερικανοστραφής και τα λοιπά, το 1971 φοβίζει τους δυτικούς, διότι ο Σάχης κάνει τη βλακεία, παχλεύει, κάνει τη βλακεία να πάει στον τάφο του Κύρου και να φέρει από όλες τις ισχυρές χώρες και από τις μικρότερες χώρες αντιπροσώπους και να κάνει μια μεγάλη εξαγγελία ότι αναβιώνει η Περσική Αυτοκρατορία. Και μάλιστα τότε υπογράφηκαν και πολλά συμβόλαια και πήρε και την τεχνολογία εγχρώμου τηλεοράσεως από τη Γαλλία. Και πήρε από τη Γαλλία, όπως άλλωστε και το Ιράκ, στοιχεία πυρηνικής τεχνολογίας και είπε ότι θέλει να κάνει πυρηνική τεχνολογία στο Ιράν. Τότε υπέγραψε και το συμβόλαιο πτώσεως του καθεστώτος. Αλλά η εναλλακτική λύση που είχαν οι δυτικοί ήταν κάποιος Χομεϊνί, ο οποίος έμενε σε ένα προάστιο του Παρισιού, κοντά στο αεροδρόμιο του Ροασί, και ο οποίος είχε όλο αυτό το μαρξιστικό, λενινιστικό, σουνιτικό, ισλαμικό, κορανικό, ιδεολογικό υπόβαθρο και το είχε μεταβιβάσει και στους κολλητούς του, στους συνεργάτες του, το είχε μεταβιβάσει και στο σημερινό πνευματικό ηγέτη του Ιράν, τον Χαμενέι, και το πήρε όλο αυτό και εφόσον οι δυτικοί δεν χωνεύανε πια τον Σάχη ή τον φοβόντουσαν, διότι ο Σάχης είχε κάνει την βλακεία το 71, άφησαν να πέσει ο Σάχης και να αναλάβουν αυτοί που δημιουργήσανε και τον Ασδράλα, τον οποίον ήρθε το κράτος του Ισραήλ και τον τίναξε. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα ολιστικό Ισλάμ, αλλά να σου πω και κάτι ακόμα, με ένα ολιστικό Ισλάμ, το οποίο έχει μαρξιστικές, λενινιστικές ρίζες, κορανική πίστη και συγκρότηση και αφήνει τα επιμέρους δογματικά στοιχεία εκτός. Μάλιστα μία κοπέλα που είχα συναντήσει και της είπα ότι, ας πούμε, εγώ θα ήθελα να μιλάγαμε και να μου έδειχνες πράγματα, δεν έδωσε σημεία ζωής μετά, εντάξει, θέμα δικό της, το σέβομαι, και φόραγε την μαντήλα την Παλαιστινιακή, να μάθω, να μου πει γιατί, πώς το να... Μου είπε ευθαρσός, μου λέει, η φίτνα δεν υπάρχει πια, η διαίρεση δεν υπάρχει πια. Αυτοί λοιπόν κάνανε την 7η Οκτωβρίου του 2023. Πώς την κάνανε όμως την απάντηση οι Ισραηλινοί με ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα και με το Χανίγια, αυτόν που εκτέλεσαν στην Τεχεράνη, τον αρχηγό της Χαμάς που είχε πάει για την ορκομοσία του νέου πρόεδρου του Ιράν, προηγούμενος έπεσε, λέει, το ελικόπτερό του, και με τα beepers που εξεράγησαν, και με την ιστορία του Ναστράλα και των πολύ σημαντικών στελεχών της Χεζμπάλα. Πιστεύεις ότι αν δεν είχαν πληροφόρηση από μέσα θα καταφέρνανε τόσο πολλά και κρίσιμα κτυπήματα? Οι πιθανότητες είναι πως όχι. Όχι. Πως ξέρουν που είναι όταν κινείται κάτω από τη γη? Σε πόλεις υπόγειες, όχι τούνελς. Σε υπόγειες πόλεις. Όταν είναι μεταμφιεσμένος, όταν... Όχι μόνο αυτός, και ο Χανίγια και ο... Πώς. Τα beepers πώς, μπουμ, αν δεν υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση. Εκεί λοιπόν έρχεται μια πολύ σημαντική εκπομπή, την οποία εγώ επικαλούμαι στο TikTok, έκανα, ανέβασα κάτι, του τηλεοπτικού διάβλου Arte, μια εκπομπή η οποία είναι στον διαδικτυακό διάβλο, βγαίνει H5, δηλαδή ήττα 5, H5 ας πούμε, motivation.
Αυτή η εκπομπή, ο αναλυτής λέει το εξής, ότι μπορείς να διαβρώσεις μία οργάνωση με κάποιους τρόπους. Ο ένας είναι το χρήμα. Ο άλλος είναι το γεννητήσιο ένστικτο, το σεξ. Okay. Οι ουσίες. Okay. Αυτή όμως που είναι πάρα πολύ σημαντική μέθοδος είναι η συγκινησιακή νοημοσύνη. L'intelligence émotionnelle. Emotional intelligence. Και εκεί αυτός ο αναλυτής επικαλείται και παραθέτει κάποια στοιχεία την ταινία «Ο Νονός». Ο Νονός. Όπου ο μεγάλος αδελφός της οικογένειας, ο οποίος γίνεται και πατριάρχης της οικογένειας, ανακαλύπτει πως ο μικρότερος αδελφός, τον οποίον τον υπεραγαπά, προδίδει την οικογένεια σε αντίπαλη φατρία και αφού τον ασπάζεται ειλικρινός και ενθέρμος, τον εκτελεί, αφού πρώτα τον ρωτάει γιατί το έκανες. Και του απαντά ο μικρότερος αδελφός ότι του λέει σου έλειψε τίποτα. Προφανώς όχι. Υλικό. Δεν μου δίνατε σημασία, με είχατε τελευταίο, δεν με βάζατε σε αποστολές, δεν μετρούσε η γνώμη μου, δεν μου δίνατε χώρο να αναπτύξω την προσωπικότητά μου. Αυτά είναι δηλαδή τραύματα. Αυτό τώρα, πέρα από την ανάλυση που κάνει ο αναλυτής αυτός, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι το 2006 το κράτος του Ισραήλ έρχεται σε μία αναμέτρηση με τη Χεζμπάλα και εξαιτίας των τούνελς που είχαν αυτοί και βγαίνανε πίσω από την Τσαχάλ, τον IDF, τον Ισραηλινό στρατό, είπαν ότι ιτήθηκε το Ισραήλ. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια ισοπαλία, αλλά επειδή και η ισοπαλία για τους Ισραηλινούς είναι ήττα, θεωρήθηκε ήττα. Okay. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2024. Νομίζω πως από το 2006, δηλαδή από σήμερα που μιλάμε 18 χρόνια, η Μοσάντ έχει αρχίσει και δουλεύει την συγκινησιακή νοημοσύνη με αντιπάλους του ολιστικού Ισλάμ και εν προκειμένου στο Ιράν και στο Λίβανο με τον Αστράλα τώρα, τα Μπίπερς, τον Αστράλα και όλα αυτά. Δηλαδή, βάζεις ένα-δύο άτομα, δεν χρειάζεται περισσότερα, και έχουν στη γωνία ένα τρίτο και είναι αυτοί σε διοικητικές θέσεις που του κάνουν τη ζωή κόλαση. Κόλαση. Τον περνάνε ρε παιδί μου. Έχει για κοιμάτι. Ναι, από πειθαρχικές διαδικασίες. Μιλάει από τις λέξεις. Ναι, από πειθαρχικές διαδικασίες. Του καταστρέφουν την προσωπική του ζωή. Ναι. Χάνει τη γυναίκα του. Του κάνουν το βίο αβίωτο. Και οι ίδιοι οι οποίοι είναι μέσα στο σύστημα που ανεβάζει πράγματα, ανεβάζει και κατεβάζει και αφού τον έχουν λιώσει, λένε η οργάνωση αναγνωρίζοντας την ποιότητά σου, σε κάνει πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών. Και έρχεται η Μοσάντ και του λέει τι σε κάνανε. Πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών. Εσένα. Ρε εσένα. Εμείς αρχιραβίνο θα σε είχαμε. Σκίστος. Και μη σε νοιάζει, εμείς είμαστε εδώ. Η διαφυγή είναι... Δεδομένη. Δεδομένη. Συγκινησιακή νοημοσύνη. Είναι. Ο Χανίγια, το Χανίγια, ε. Αυτός που... Αυτοί που πηγαίνανε ταξίδια και μένα με είχαν τελευταίο που μοιράζανε πλασματικές υπερορίες και δεν μου δίνανε. Αυτοί που δίνανε χρήμα και δεν μου δίνανε. Αυτοί, ε.
Εκείρα! Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Συγκινησιακή νοημοσύνη. Ναι. Λοιπόν, αν τώρα αυτό το παίξει, ας πούμε, σε 2, 3, 4 ομάδες, κάθε ομάδα από 2 και αναλαμβάνεις, αυτή η διάδα θα κάνει γι' αυτόν στη Χαμάς. Ναι. Η άλλη διάδα θα κάνει αυτό στους φρουρούς της Επαναστάσεως, στους Μπασδαρά. Ναι. Ένα. Η άλλη διάδα θα κάνει αυτό στη Χεσμπάλα. Φτιάχνεις 3 συγκινησιακές βόμβες. Ναι. Πρόσεχε, δεν είπα συναισθηματική νοημοσύνη. Είπα συγκινησιακή νοημοσύνη. Όχι συναισθηματική, συγκινησιακή. Και δώσ' μου έτσι το... Η συναισθηματική διαφορά είναι ότι μπορεί να σε οδηγήσει και στο καλό. Στην υπέρβαση του εαυτού σου. Ναι, στη συγχωρητικότητα. Ενώ η συγκινησιακή σε πάει... την κατευθύνεις. Η συγκινησιακή σε κάνει drone. Σε ανεβάζει σε αδρεναλίνη. Ναι. Και σε κάνει να πουλήσει την ψυχή στο διάλογο. Ναι. Μη φοβάσαι. Είναι το κολπάκι που χρησιμοποίησε η Μοσάντ. Ναι. Κάθε ομολογία ανθρώπου, δηλαδή ο αναλυτής της Μοσάντ είναι τώρα στο Άρτε. Ναι. Για να φτιάξει την περίπτωση του Χανίλια, ναι, την περίπτωση των Μπίπερς και την περίπτωση του Ναζράλα. Ναι. Και με έναν τρόπο, λέγεται μάλιστα από Ισραηλινή πλευρά, το έχουμε ακούσει, ότι είχε πασαλήψει με ένα υγρό το χέρι του και πήγε και το χαιρέτησε τον ηγέτη. Ναι, πρόσφατα το άκουσα αυτό. Ναι. Και αυτό έδωσε κάτι. Λοιπόν, αυτή είναι υπερτεχνολογία. Οκ, αλλά τι θέλω να σου πω, ότι με τη συγκινησιακή νοημοσύνη κάνεις τις χοντρές δουλειές, όχι με το συνέστημα. Ναι. Το συνέστημα μπορεί να κάνεις και το ανάποδο από αυτό που εσύ θέλεις. Η συγκινησιακή νοημοσύνη είναι ένα σοκ διαρκείας. Και αυτό το σοκ διαρκείας δημιουργεί τέτοια αδρεναλίνη που καταλήγει εκεί που καταλήγει. Δύο ερωτησούλες, ρε Κωνσταντίνο, ναι, ναι, πριν τελειώσουμε. Ναι. Η μία ερωτησούλα αφορά τη Χεσμπολάχ. Χεσμπάλα. Λοιπόν, είναι μία οργάνωση η οποία δημιουργείται στο, ναι, Λίβανο μετά το 82, όταν ο Αριέλ Σαρόν την απαρτίζουν, είναι μέσα εκδιώκει στο... τον, ναι, Αραφάτ, okay, τη Φατάχ. Ερώτηση, ναι, μέσα στο Λίβανο την απαρτίζουν οι Λιβανέζοι, είπαμε η Ούμα. Ναι. Δεν έχει Λιβανέζους, Κογκολέζους, άσπρους, κόκκινους. Εδώ θέλω να φτάσω. Αλλά είναι, διοικεί το Λίβανο κατ' ουσία. Άρα είναι μια οργάνωση η οποία κατ' ουσία διοικεί το Λίβανο. Ακριβώς. Τουρλού τουρλού από διάφορα μέρη. Κυρίως Λιβανέζοι. Κυρίως Λιβανέζοι. Όμως έχει πάρει και από άλλα μέρη και πάνε τώρα σε ένα κράτος, έτσι, με μια οντότητα κράτους και ουσιαστικά... Και με μια πολιτική προσωπικότητα που είναι το κόμμα Αμάλ, που δεν είναι... με τον Μπέρι, που ήταν και φίλος του Παπανδρέου, του Ανδρέα, δεν είναι ακριβώς Χεσμπάλα η Αμάλ, ναι, αλλά ας πούμε πες ότι έχει καλές σχέσεις με τη Χεσμπάλα. Όπως με τη Χεσμπάλα έχει και ο χριστιανός Μισελ Αούν, τον οποίο τον εξεδίωξαν οι Ισλαμιστικοί κύκλοι το 87 από τον Λίβανο και έγινε χαμός. Συγγνώμη, όχι το 87, πρέπει να ήταν χειμώνας το 88 και είχαν βγει τότε όλοι οι φαλαγκίτες αγωνιστές, ναι, με τα αυτόματα και τον ξεπροβόδιζαν ρίχνοντας ρηπές στον αέρα το 88. Μπουμ, και που να ξέρεις. Πού θέλω να καταλήξω, δηλαδή ουσιαστικά μία οργάνωση πηγαίνει σε ένα κράτος και εξιθελικά και παίρνει επί της ουσίας... Πήγαμε και πήραμε φίλε από την πρεσβεία του... Λιβάνο στο Παρίσι, Λιβανέζικα διαβατήρια και είπαμε χριστιανοί, Λιβανέζοι είμαστε εμείς. Ο Λίβανος έχει χριστιανούς. Μεταξύ μας, μην το πεις πιθανά. Ναι. Μην φοβάσαι. Και
επί της ουσίας, έτσι θελικά, παίρνουν σε ένα κράτος που έχει μια οντότητα, παίρνουν επί της ουσίας την εξουσία. Ακριβώς. Για να λέμε ακριβώς, αυτή είναι η μία ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι, βάσει της ανάλυσης που έκανες, έχουμε, για να κάνω μια έτσι μικρή επανάληψη, έχουμε ένα μαρξιστικό-λενινιστικό υπόβαθρο, αυτό παντρεύεται με το Ισλάμ. Είναι τεκτονική στοά. Ακριβώς. Μεγάλη τεκτονική στοά. Ακριβώς. Στην οποία τώρα ο μέγας δάσκαλος είναι ο Ερντοάν, ο πρόεδρος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Αυτός έχει αναλάβει τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και ο επόμενος στόχος. Και η ερώτηση, η ερώτηση είναι, είναι ο λόγος αυτός που η αριστερά, μιλάμε τώρα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, στελεχών του, ξέρεις, στον κόσμο, έχει μία τάση να υπερασπίζεται Παλαιστίνη? Όχι, όχι. Όχι, πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι... Η αριστερά, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι λόγω λυθιότητας δηλαδή. Άκουσε, η αριστερά, αυτό είναι ένας ολόκληρος στοχασμός. Ναι. Δεν έχει εργατική τάξη για να ασχοληθεί με τα προβλήματά της, διότι έχουν φύγει τα εργοστάσια από εδώ και από εκεί, έχουν φύγει εκτός δυτικού χώρου και έχει μόνο ανθρώπους κατεστραμμένους, ανθρώπους να παίρνουν επιδόματα και να φυτοζωούν και ανθρώπους και δικαιωματιστές. Έχει τεράστιο μίσος κατά του δημοκρατικού αστικού συστήματος και του συνταγματισμού τον οποίο εμείς έχουμε ως Ευαγγέλιο και υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα. Έχει συμμαχήσει με τύπους σαν τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη που το παίζουν φιλελεύθεροι και αποδομούν το δυτικό κράτος δικαίου ή το κράτος δικαίου όπως αυτό το είδαμε να δομείται σιγά σιγά ήδη από την εποχή της φεουδαρχίας, του προκαπιταλισμού, άρχισε και χτιζόταν κάποιο πράγμα και σιγά σιγά οι ευγενείς με τον βασιλιά, με τον μονάρχη οριοθετούσαν κάποια πράγματα που εξελίχθηκαν σε συντάγματα και με την Αμερικανική Επανάσταση και τη Γαλλική Επανάσταση και με τις επαναστάσεις του 1848, τώρα μην πάμε πολύ μακριά, και με την Κομμούνα και όλα αυτά το 1872, μην πλατιάζουμε, και ό,τι έφερε η πρώτη παγκοσμιοποίηση 1851-1914 και ό,τι έγινε μετά κτλ. Κτλ. Αυτοί το μισούν και το καταστρέφουν. Λοιπόν, δηλαδή, ναι. Λες ότι δεν έχει σχέση με όλη αυτή την ανάλυση, την ιδεολογική, αλλά ουσιαστικά κρατιέται πάνω σε ένα, στηρίζεται πάνω σε ένα μίσος απέναντι στο αστικό καθεστώς. Ναι. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Αυτό είναι, αλλά okay. Οι Ισραηλοί είχαν προαναγγείλει ότι θα τον σκοτώσουν τον Αστράλα. Είχαν βγάλει ο Ισραηλινός στρατός, είχε βγάλει ένα τραγουδάκι. Ακούσεις λίγο. Όχι, ειλικρινά. פשוט להיות גמור עם שיגעון גדלות חמור אתה שטן או בקיצור אתה חלאת האנושות גם אם תזרוק עלינו טילים עוד יגם על הגליל החברים שלך מסוריה ואיראן גם אם תפיל כאן עוד קטיושות כדי שאין כאן שום ירושות ויחד נתגבר על הצער יאללה יא נסראללה Okay. Καλή συνέχεια μέχρι εδώ.